Ο σύλλογος, όπως λέει και ο τίτλος του, ξεκίνησε από κάποιες οικογένειες που έχουν στην οικογένειά τους κάποιο μέλος ή μέλη με προβλήματα ψυχικής υγείας, και για το λόγο ότι επειδή στο νομό Ημαθίας δεν υπήρχε καμιά υποδομή ούτε υπηρεσία ψυχικής υγείας, αναγκάστηκαν αυτές οι οικογένειες να κάνουν το σύλλογο με στόχο πρώτον την αλληλεποστήριξη των οικογενειών, δεύτερο την προσπάθεια για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα υπάρχει αυτό το στίγμα της ψυχικής νόσου, με αποτέλεσμα την αποκοινωνικοποίηση των οικογενειών, τον αποκλεισμό των λειπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα σπίτια τους, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Επίσης είναι το θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης μέσα σε μια εθελοντική βάση από πλευράς επιστημόνων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κτλ. Ψυχική εκπαιδευτική υποστήριξη, η οποία θα απευθύνεται τόσο στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και στις οικογένειες που το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, γιατί δεν είναι επιστήμονες, δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε κρίσεις, να διαχειριστούμε κάποια προβλήματα της ψυχικής νόσου, και δυστυχώς τα προβλήματα αυτά είναι τεράστια. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε, να λειτουργήσουμε τη στέγη δημιουργίας του Συλλόγου, ένα χώρο αναφοράς τόσο των οικογενειών όσο και των λειπτών, με δύο επιμέρους στόχους. Πρώτον, όπως είπα, την αλληλοϋποστήριξη των οικογενειών και την ψυχολογική τους υποστήριξη, και δεύτερον, οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να έχουν το δικό τους χώρο μέσα στον οποίο θα επικοινωνούν και θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δραστηριότητες που έχουν. Άλλα παιδιά στη ζωγραφική, άλλα στους υπολογιστές, σε κατασκευές κτλ. Να τους δώσουμε δηλαδή το δικό τους χώρο, να μην έχουν ούτε φόβους, ούτε αναστολές, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δυστυχώς στο νομό Ημαθίας, ποτέ δεν υπήρξε, όπως είπα, είτε υποδομή είτε υπηρεσία ψυχικής υγείας. Σε άλλες μεγάλες πόλεις λειτουργούν είτε οι ψυχιατρικές κλινικές του δημοσίου, είτε τα κέντρα, τα ημερήσια κέντρα ψυχικής υγείας, είτε κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, είτε ξενώνες, πράγματα τα οποία δυστυχώς για μας είναι ξένα. Και ο στόχος μας είναι, και η διεκδίκησή μας σαν Σύλλογος Οικογενειών, είναι να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε κάποιον από αυτούς τους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να γίνει ένα κέντρο ημέρας. Αυτό δηλαδή που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, να γίνει οργανωμένα από το κράτος, με τους απαραίτητους επιστήμονες, ψυχιάτρους, ψυχολόγους κτλ., έτσι ώστε να έχουν ένα χώρο αναφορά τόσο οικογένειες όσο και οι λήπτες. Και βέβαια οι απότεροι στόχοι, που είναι η δημιουργία ξενώνα, η δημιουργία μιας κινητής μονάδας, ώστε να μπορεί να καλυφθεί και η Αλεξάνδρεια και η Νάουσα, πέρα από το χώρο της Βέρειας που σήμερα καλύπτει από το Σύλλογο, και άλλοι πολλοί. Εδώ στο Σύλλογο αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περίπου τις ανάγκες 30 οικογενειών. Και το θετικό είναι ότι εδώ και 2-3 μήνες που λειτουργούμε τη στέγη δημιουργίας και βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει μια κινητικότητα κτλ., έρχονται συνεχώς καινούργιες οικογένειες. Και αυτό είναι το θετικό, δηλαδή ότι προσπαθούμε, ας το πούμε, κτλ., να φέρουμε όσο περισσότερες οικογένειες στο Σύλλογο για να μπορούν να έχουν αυτή την στήριξη και τη βοήθεια. Ας πω τα έξοδα. Τα έξοδα δυστυχώς είναι από τις οικογένειες πρώτα, από την ελάχιστη συνδρομή, γιατί πέσαμε και σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ο καθένας στο μέτρο του δυνατού συμβάλλει οικονομικά. Μέχρι σήμερα από τους επίσημους φορείς εδώ της περιοχής δεν είχαμε, έχουμε μεν υποσχέσεις, έτσι τουλάχιστον στα ζητήματα εξοπλισμού, γιατί έχουμε ένα χώρο ο οποίος έχει αρκετά μεγάλο ενίκιο, βάλαμε πάρα πολλά λεφτά σε αυτό το πράγμα που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σήμερα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε λύσει ακόμα το θέμα της θέρμανσης, δεν έχουμε λύσει το θέμα του εξοπλισμού σε επίπεδο καθισμάτων, υπολογιστών που χρειαζόμαστε, προτζέκτορες για να κάνουμε κτλ.